νύχτα σε κόκκινες κουρτίνες. Δε βρήκες τόσους μήνες πότε σου καιρό. Μα εγώ σε συγχωρώ και στέλνω από το τζάμι το βλέμμα όπου φτάνει να σε ξαναβρω, να σε ξαναβρω. Θα σε ξαναβρω. Δεν φαντάζεσαι όσο λείπεις από μένα. Δεν φαντάζεσαι μια καινούρια αρχή να κάνεις. Τώρα βιάζεσαι, με κρατάς απέναντι σου σαν εχθρό. Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε εδώ με μια καταπληκτική παρέα, τον αγαπημένο μας Λούκα Γιώρκα, τον γνωστό εδώ στην Κάλυμνο και τον για πρώτη φορά, Άκη Δίξιμο, ενώ για πρώτη φορά στην Κάλυμνο. Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα Ραφαήλ, καλησπέρα στα γνώριμα αυτά μέρη. Στα γνώριμά μας μέρη. Εντάξει, εγώ μπορώ να πω ότι νιώθω πολύ όμορφα. Βασικά γιατί ούτε χρόνο δεν έχουμε κλείσει που είσαι πάλι εδώ στην Κάλυμνο. Και όχι μόνο για βόλτα ή για διακοπές, για ακόμα ένα live. Πρώτη φορά εδώ ο Άκης. Άκη, πώς σου φαίνεται το νησί μας? Το νησί είναι πανέμορφο. Γενικά, εντάξει, τα Δωδεκάνησα είναι πολύ ξεχωριστά. Με πολύ όμορφη, άγρια ομορφιά. Ειδικά σήμερα που φυσάει, βλέπεις δηλαδή αυτή είναι το μπλε, ας πούμε. Όντως, σήμερα η αλήθεια φυσάει και... Είναι πολύ εντυπωσιακό και άγριο και όμορφο ταυτόχρονα. Ξέρω για την Κάλυμνο πολλά πράγματα και δυστυχώς δεν μου το έχει δοθεί η ευκαιρία να κάτσω και περισσότερες μέρες να... Όταν έφτασες πάντως αεροδρόμιο, στη συζήτηση που είχαμε στο αυτοκίνητο μέσα, μου είπες αρκετά πράγματα για την Κάλυμνο που γνώριζες. Και αυτό η αλήθεια εντυπωσιάστηκα. Σίγουρα. Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ότι είναι το νησί των Σουγκαράδων. Γεγονός που ούτως ή άλλως είναι εντυπωσιακό. Σωστό. Και φυσικά είναι ένας παράδεισος που νομίζω ότι είναι ένας πραγματικά ένας επίγειος παράδεισος που αξίζει να μαζεύεται κόσμος εδώ πέρα. Χαιρόμαστε βασικά που αρέσει σε όλους τους επισκέπτες και ιδιαίτερα και σε εσάς. Λούκα, τι έχεις να πεις εσύ για ακόμα μια φορά εδώ? Να πω ότι φέτος είμαι λίγο στεναχωρημένος για τον λόγο που δεν θα μείνεις τόσο. Που δεν έχω την ευκαιρία να κάτσω κι άλλες μέρες. Αλλά έχω δεσμευτεί με τα παιδιά εδώ στο ΜΑΤΟ ότι θα ξαναρθώ, γιατί είμαι κοντά, είμαι στη Ρόδο για λίγες μέρες ακόμα και θα βρω με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναρθώ, θα κάτσω και θα περάσουμε πάλι όπως περάσαμε και πέρσι που έτσι αναπάντεχα. Χαιρόμαστε. Πέρυσι ακριβώς 5 Αυγούστου τόσο του 2012, το θυμάμαι, ήταν η πρώτη εμφάνιση μαζί με την Μπέγκιζίνα και τους ΡΕΚ στο δημοτικό στάδιο. Φέτος θα είμαστε στο κέντρο Καστέλη, εδώ βλέπουμε μια υπέροχη παρέα για πρώτη φορά. Μαζί μας και η Νίνα Κουμή, έτσι και να πούμε. Τέλεια, και όλο το επιτελείο από την ορχήστρα της Μπέγκιζίνα και θα περάσουμε μια καταπληκτική βραδιά. Λούκα, για πες μου, κάτω Ρόδο, πανικός. Έχω μάθει, έχεις πάρει παράταση. Είναι πολύ ωραίο. Πήραμε παράταση 1,5 μήνα, που 1,5 μήνας παράταση είναι πολύ καλός αυτή την εποχή που ζούμε. Δόξα τω Θεώ. Αν και γενικά λένε ότι τα πράγματα φέτος είναι λίγο πεσμένα από πέρσι. Παρ' όλα αυτά, κόσμος υπάρχει. Δουλεύουμε 4 μέρες σε μια δύσκολη εποχή. Και από ό,τι βλέπω και τώρα στην Κάλυμνο με το που ήρθαμε σήμερα, δηλαδή υπάρχει πολλής κόσμος και το καράβι μας έφερε γεμάτο. Δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε γενικά. Όλοι μας. Άκη, μελλοντικά σχέδια. Κοίταξε, μελλοντικά σχέδια
δουλειά πολύ για καλύτερα αποτελέσματα. Άμα δεν δουλεύεις σήμερα και με τις συνθήκες που υπάρχουν, έχεις πρόβλημα. Θέλω να επισημάνω όμως ότι η ωραία σύμπτωση με την συνέβρεση με τον Λούκα είναι ότι η προηγούμενη φορά που δουλέψαμε μαζί ήταν στο X-Factor. Ήμουν ο δάσκαλός του. Αν είναι δυνατόν. Και να που σήμερα βρισκόμαστε σε συνθήκες πραγματικής δουλειάς για πρώτη φορά, Ραούλα. Είναι πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε έτσι. Κάτι πολύ ευχαριστώ. Και συμβαίνει στην Κάλυμνο αυτό. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι στην Κάλυμνο δηλαδή κάνουμε πρωτοπορικά μαζέματα. Δηλαδή, ας πούμε, ενώνουμε καλλιτέχνες. Αυτό είναι όμορφο. Πάντως, το σίγουρο είναι, Λούκα μου, ότι εδώ πέρα δεν έχω να σου πω ότι αν σου πω εδώ πέρα δεν είπες καλά αυτό και να προσπαθήσω να μπούμε σαν διαδικασία. Όχι, εδώ θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο. Θα περάσουμε καλά. Ο Λαβάκης γενικά είναι δάσκαλος, αυτό ξέρουν όλοι όσοι είναι στο χώρο και γενικότερα πολλοί κόσμος. Και το ότι σήμερα είναι μαζί μας είναι και μεγάλη τιμή για μένα και το λέω και το ξαναλέω γενικά. Γιατί πέραν του πόσο ο άνθρωπος είναι, αισθάνεσαι μια σιγουριά με αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου. Ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η μουσική ποτέ. Τιμή μας βασικά που είσαστε εδώ και θα περάσουμε καταπληκτικά. Τιμή και τέτοια είναι χαρά μας. Είναι χαρά μας που είναι πολύ σημαντικότερο. Την αναζητούμε τη χαρά και χαιρόμαστε που την βρίσκουμε. Και το κάτι διαφορετικό. Έτσι. Εταιρεία Φίβος, Spice. Spice, ναι, συνεργάζομαι με τον Φίβο. Έχουμε κάνει κάποια πράγματα σε συνεργασία και με τον Τους. Δυνατές κομμάτια. Έρχονται τώρα κάποιες συνεργασίες, κάποια δικά μου πλέον πράγματα μαζί με Φίβο. Ευχαριστώ. Θα τα αναμένουμε. Όπως θα αναμένουμε καινούργια τραγούδια, καινούργια κομμάτια και εμφανίσεις που θα έρθουμε να μπορούμε να σας δούμε ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ετοιμαστούμε τώρα για να πάμε στο κέντρο το Καστέλι. Βεβαίως. Και θα περάσουμε καταπληκτικά. Χαρήκαμε. Τον κόσμο που θα έρθει σήμερα να περάσει πάρα πολύ. Όμως θα τα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε γι' αυτό. Γι' αυτό ήρθα άλλωστε. Και γενικά κάθε επιτυχία στο νησί γιατί το αξίζει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λούκα, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αγαπάς πάρα πολύ. Ειλικρινά. Όπως μπορώ. Όπως μπορώ και ό,τι μπορώ. Και σου είπα ότι κάποια στιγμή θα σε κάνουμε επίτιμο δημότη καλή. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εύκολα. Πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και καλά να περάσουμε. Να είστε καλά, παιδιά. Και να στηρίζουμε και το ΜΑΤ, έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Το ΜΑΤ είναι ονειρεμένο και ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.